Θα προσέξουμε ιδιαίτερα όταν εξομολογούμεθα, πρέπει να μετανιώνουμε ότι εξομολογούνται αλλά δεν μετανοούν. Επιστρέφουν πάλι πίσω και γίνονται χειρότερα από πρώτα. Το είπε ο Θεός αυτό. Να έχετε πάντοτε υπόψη ότι πούμε εδώ είναι στερεωμένο στην Αγία Γραφή. Είπε ο Θεός ότι ο άνθρωπος πάντοτε έχει βάρος πάνω του. Ένα βάρος το οποίο είναι ασήκωτο, δεν σηκώνεται. Και είπε ο Θεός ότι κανείς δεν μπορεί να το σηκώσει το βάρος αυτό, μόνο λέγει εγώ μπορώ να το σηκώσω. Δι' αυτόν τον λόγο προσκαλεί ο Θεός όλους τους σκοπιώντας και επεφορτισμένους, δηλαδή εκείνοι που είναι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Το φορτίο της αμαρτίας είναι το χειρότερο στούτο τον κόσμο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο φορτίο και βάρος που δεν σηκώνεται. Οι άνθρωποι σήμερα τι κάνουν; Νομίζουν ότι θα έβρουν λύση με τις διάφορες αδυναμίες και τα διάφορα φαρμακεία. Αδυναμίες, το τσιγάρο, το ποτό, τα ναρκωτικά, για να ξεκουραστούν τάχα. Δεν ξεκουράζονται όμως. Περισσότερο κουράζονται. Έπειτα, καταντήσαμε τις ημέρες αυτές που ζούμε, κάθε ένα σπίτι να έχει και έναν νευρολόγο ή ψυχίατρο. Και τρέχουμε στα φαρμακεία για να πιούμε φάρμακα να ξεκουραστούμε. Δεν ξεκουραζόμαστε. Εκείνο που ξεκουράζει είναι το μέγα μυστήριο της μετανοίας και ο Χριστός την ώρα που εξομολογούμεθα φορτώνεται το βάρος το δικό μας επάνω του. Κάθε μία αμαρτία την οποία λέγουμε πηγαίνει στον ώμο του Χριστού μας, επάνω στο Σταυρό, και τον κουράζουμε εμείς και μας ξεκουράζει εκείνος. Και είπε ότι όταν ξεκουραστούμε, λέγει, η ψυχούλα μας καθαρίζεται, γίνεται ολοκάθαρη. Φεύγει, λέγει, το δαιμόνιο το οποίο κρατούσε την καρδία. Όταν φύγει αυτό το δαιμόνιο όμως, προσέξτε τι λέει ο Θεός. Φεύγει, λέγει, και γυρίζει όλη την γη. Σε δάση, σε βουνά, σε ποταμούς, σε θάλασσες, και ζητεί να έβρει τόπον πάλι να καταλάβει άλλη ψυχή. Δεν βρίσκει και τι κάνει; Παίρνει 7 άλλα δαιμόνια χειρότερα από το πρώτο και έρχονται 8 δαίμονες για να καταλάβουν την ψυχή εκείνου που εξομολογείται. Πόση προσοχή χρειάζεται όταν εξομολογηθούμε, να μην αφήσουμε τον δαίμονα να επιστρέψει πίσω με ενίσχυση. Φέρνει ακόμη 7 μαζί του. Και αντί ένας γίνονται 8. Και αλίμονο λέγει στον άνθρωπο που δεν θα προσέξει και θα αφήσει τα 8 δαιμόνια να μπουν μέσα. Τότε, λέγει, τα έσχατα του ανθρώπου γίνονται χειρότερα από τα πρώτα. Και έχουμε τέτοιες μαρτυρίες φοβερές. Πολλά παιδιά εδώ, τα οποία δεν επρόσεξαν. Και ενώ σου τους είπα εγώ, προσέχετε,
Προσέχετε, προσέχετε, μην επιστρέψετε πίσω πάλι, διότι θα υποφέρετε πολλά και αν δεν δώσει ο Θεός τη χάρη Του να σε λυτρώσει, τότε θα κολλαστείς αιώνια. Διότι ο διάβολος βλέπει τον παράδεισο και δεν μπορεί να μπει μέσα. Βλέπει την κόλαση και λέγει «Η κόλαση είναι που μου ανήκει». Και τι κάνει? Επειδή δεν μπορεί να τα βάλει με τον Θεό, τα βάζει με το δημιούργημα του Θεού που μεθανίζει. Δι' αυτόν τον λόγο επιτίθεται σε μας και τι λέει? Δεν θα σε αφήσω να μπεις στον παράδεισο. Θα σε πάρω μαζί μου. Και τούτο είναι φοβερό το πράγμα. Ο Παρανάγαθος Θεός μας έδωσε, εκτός από το αίμα Του και το σώμα Του που εσταυρώθηκε για μας, έδωκε και ένα δώρο στον άνθρωπο, ανεκτήμητο, που ονομάζεται ελευθερία. Είσαι ελεύθερος, λέγει, ή να με ακολουθήσεις ή να μην με ακολουθήσεις. Εάν με ακολουθήσεις, εκείνα που σου ετοιμάζω, λέγει, δεν τα είδε μάτι ανθρώπου, ούτε ήκουσε το αυτί του, ούτε ανέβηκε ποτέ στην καρδία του τα όσα ετοιμάζει ο Θεός της αγαπός είναι αυτόν. Εάν έρθεις κοντά μου, λέγει, θα σε κάνω συγκληρονόμο μου. Θα σε καθίσω κοντά μου στη βασιλεία μου την επουράδια. Αν δεν με ακολουθήσεις, λέγει, τότε καλύτερα να μην γεννάσω. Το πλάσμα το οποίο δεν θα ακολουθήσει τον Θεό, καλύτερα, λέγει, να μην γεννάτο. Είναι φοβερά τα μαρτύρια και το φοβερότερο πάντων είναι η αιωνιότητα, το αιώνιο. Σώπα Γιώργο! Σώπα Γιώργο! Η αιωνιότητα, το ατελείωτο δηλαδή, που δεν τελειώνει ποτέ. Βλέπετε, για να κατανοήσει ο άνθρωπος τι θα πει αιωνιότης, στην Ινδία έχουν έναν μύθο. Και τι λέγουν? Προσέξτε, για να δούμε την αιωνιότητα τι είναι. Μέσα στον Ινδικό ωκεανό, λέγει, υπάρχει ένας γρανίτης ο οποίος υπερυψώνεται πάνω από τον ωκεανό 1000 μέτρα. Και κάθε 1000 χρόνια έρχεται ένα σπινάκι, ένα πουλάκι, κάθεται στην κορυφή εκείνου του γρανίτου και ξύνει τον γρανίτη με το ράφος του 2 φορές, από εκεί και από εδώ, και φεύγει, για να έρθει ύστερα από άλλα 1000 χρόνια, για να κάνει το ίδιο. Όταν λέγει εξαφανίσει με το ράμφος του εκείνο το πουλάκι, εκείνον το γρανίτη 1000 μέτρα, τότε, λέγει, θα τελειώσει και ο κόσμος. Είναι αδύνατο. Η αιωνιότης την ζωγράφισα με αυτόν τον τρόπο. Εάν πέσεις στη φυλακή, λέγει, και λιώσει εκείνος ο γρανίτης με 2 χτυπήματα με το ράφος του το πουλάκι, το αδύνατο, τότε θα βγεις από τη φυλακή εκεί. Δηλαδή ποτέ. Και ένα άλλο παράδειγμα. Ένας ζωγράφος, διάσημος, ζωγράφισε ένα τεράστιο λιβάδι, ολοπράσινο, με τα δέντρα, με τα πάντα. Και στο κέντρο εκείνου του λιβαδιού έβαλε ένα όμορφο σπίτι. Το ζωγράφισε, το ετελείωσε και το πήρε σε έναν άλλο ζωγράφο και εκείνος διάσημος με όνομα και του λέγει «Είναι καλό αυτό που ζωγράφισα?»
Το είδε ο άλλος ο ζωγράφος, το ξανακοίταξε, το ξανακοίταξε, το κοίταξε, το ξανακοίταξε από όλες τις πλευρές και εν τέλει του λέει, αδερφέ μου, του λέει, έκανες ένα λάθος. Πες μου το, του λέει, να το διορθώσω. Πάνω στην πόρτα, του λέει, δεν έβαλες κλειδί. Ωραίο το σπίτι, πολύ ωραία η ζωγραφιά. Εκείνο το σπίτι όλα καλά, δεν έβαλε κλειδί, εξέχασε. Και απήντησε εκείνος που το ζωγράφισε. Του λέγει, όχι αδερφέ μου, του λέγει, έχω κλειδί, αλλά το έχω από μέσα, όποιον, σ' όποιον θέλει να ανοίγει ο ιδιοκτήτης, λέει. Αυτή είναι η ζωή μας. Ο διάβολος χτυπά την πόρτα μας, αλλά εμείς σε ποιον θα ανοίξουμε, διότι χτυπάει και ο πονηρός την πόρτα μας. Ιδού, λέει ο Θεός, έστηκα επί την θύραν και εκτρούω, λέει. Είμαι απ' έξω από την πόρτα της καρδιάς σου, λέει, και χτυπώ. Εάν μου ανοίξεις, λέει, θα εισέλθω. Θα μείνω μαζί σου και θα σκηνώσω μαζί σου. Αν δεν μου ανοίξεις, λέει, θα φύγω. Και είναι φοβερό να φύγει ο Θεός όταν χτυπά την πόρτα μας και μας λέει, παιδί μου, έλα να σας σώσω, και εμείς δεν του ανοίγουμε. Και χτυπάει ο διάβολος την πόρτα και εμείς το ανοίγουμε εκείνο. Το λοιπόν, ποιος θέλει. Ποιος θέλει. Ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία μας. Σε ποιον θα μιλήσουμε, σε ποιον θα ανοίξουμε, με ποιον θα συνεργαστούμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας, διότι τούτος ο κόσμος που ζούμε σήμερα είναι ένας κόσμος όπως ο κατακλυσμός του Νόε. Τότε το νερό εσκέπασε όλη τη γη και δεν έμεινε κανένας ζωντανό. Τώρα η αμαρτία έγινε νερό, εκάλυψε όλη τη γη, και εκείνος ο οποίος θα σωθεί είναι εκείνος ο οποίος μπαίνει μέσα στην κυβωτό. Μα έχει κυβωτό σήμερα? Υπάρχει. Ποια είναι η κυβωτός? Εκκλησία. Η Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού. Στην Εκκλησία του Χριστού θα έβρεις σωτηρία. Εκεί θα ακούσεις Λόγο Θεού, εκεί θα ακούσεις κήρυγμα, εκεί θα ξενοδοηθείς, εκεί θα κοινωνήσεις, εκεί θα πεις τον πόνο σου. Πού να πάεις αλλού? Έχει κανέναν άλλο να σου σηκώσει τον χρόνο και το βάρος? Έχει κανέναν να σε ανακουφίσει? Βλέπετε, αν ανοίξουμε αυτές τις τηλεοράσεις, τι βλέπουμε? Έχει γίνει σκουπιδοντενεκές. Μέσα η νοικοκυρά στο σπίτι έχει ένα κάδο στον οποίο βάζει όλα τα σκουπίδια τα οποία μαγειρεύει, σκουπίζει, ό,τι κάνει τα ρίχνει εκεί μέσα. Το ίδιο δεν είναι και αυτή η τηλεόραση? Τι βλέπετε? Βλέπετε τίποτε καλό? Ideas. Βλέπετε τίποτε το οποίο να σε ωφελήσει? Βλέπετε κανένα παράδειγμα? Να πάτε σε εκείνα τα θέατρα, θα ακούσετε όλες τις τα βρωμόλογα, όλες τις βομολογίες, όλα τα παράξενα, όλα τα κατάστατα. Και τι ακούτε σήμερα? Μία λέξη. Το σεξ. Σεξ. Δηλαδή ο άνθρωπος έγινε ένα κομμάτι κρέας. Σάρκα. Η τηλεόραση χάλασε τον άνθρωπο. Σάρκα, σάρκα. Όταν έγινε ο άνθρωπος σάρκα και δεν έχει πάνω του τον φόβο του Θεού, τι θα μείνει? Θα γίνει όλος ο κόσμος ένας στάβλος γεμάτος από κοπριά. Τίποτε άλλο. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα που είμεθα με το βάρος αυτό της αμαρτίας? Θα κάνουμε ό,τι είπαμε προηγουμένως και θα παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας διαφυλάτει, να μας σκέπει, να ζήσουμε κοντά Του σε αυτόν τον κόσμο και αιώνια στην Βασιλεία Του την Ουράνιο. Αμήν.